Όχι, αυτό πρέπει να το πω. Είναι ένα φιλαράκι που έχω αρκετά τρελιάρης και έχει ανεβάσει μια φωτογραφία από το πλυντήριό του που καίγεται. Και μιλάμε, όταν λέμε καίγεται, καίγεται. Έχει πάρει κανονική φωτιά. Έχει πάρει φωτιά. Α, έχει πάρει φωτιά. Ναι, ναι, και λέει... κοίταξε δηλαδή αν το σβήσει, λέει ας το βγάλω μια φώτο. Ναι, ναι, και μάλιστα το σχολιάζει. Καλό το νέο απορρυπαντικό από τα Lidl. Βάζει φωτιά, ρε παιδί μου. Αυτά είναι, ρε φίλε. Δεν είπε ότι μπέρδεψε ρε Νίκο κάτι. Ο Νίκο ο Τέρπο, τι παιδί και ο Χριστό και η Παναγία. Ωραίο πάντω φαίνεται, γενικά και ένα φίλο μου εδώ πέρα, ο Λευτέρης ο Χατζιαντώνης από τη Ρόδο, μου στέλνει και λέει: λοιπόν, παιδιά, σταματήστε όλοι να γράφετε άσχημα πράγματα για τα προϊόντα των Lidl. Εγώ μια φορά είχα πάρει κάτι παγωτά και αντέξανε εκτό ψυγείου 2 ολόκληρα χρόνια. Σταματήστε, λέει. Σα παρακαλώ, επιτέλου. Ένα. Και εγώ πήρα σπορέλαιο, λέει, και το παπάκι μου δουλεύει μια χαρά. Ένα χρόνο τώρα χωρίς προβλήματα. Σπορέλαιο στο παπάκι. Δεν έχουμε... Τι πράγμα είναι αυτό με το Lidl, γιατί τέτοιο μένος. Τι έχεις πάθει, αγόρι μου, σήμερα. Δεν ξέρω, καλά, εσύ. Μην τον πολύ φάγαμε, παιδιά. Έχεις βάλει όλες τις βλακίες να πούμε κάνα terror extrude. Χριστός, ακόμα γελάμε. Κυρίες και κύριοι, εγώ προσπαθώ να τους ενημερώσω εδώ πέρα τους ανθρώπους με διάφορα σοβαρά θέματα επιστημονικά. Όπως προσπάθησα επιστημονικά να δώσω μια εξήγηση, ναι, για την πρωινή στήση των ανδρών. Εσύ προσπαθείς ή έχει γίνει κάποια έρευνα? Ναι, έχουν γίνει ασφαλώς έρευνες, ναι, και προσπαθούσα να σας ενημερώσω. Να τα λέμε επιστημονικά. Αλλά αυτά εδώ πέρα τα τετράποδα τα ζώα, τα βόδια και τα δύο που έχω μπλέξει, γελούσαν ας πούμε το παραμικρό. Ναι, να πες μου, διότι, τι έλεγες, διότι έχει. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι η στήση πρωινή των ανδρών, όπως και ο κλιτοριδικός ερεθισμός στις γυναίκες αντίστοιχα, έχει συσχετιστεί με την κατάσταση ύπνου που χαρακτηρίζεται από την ταχεία κίνηση των ματιών. Και αμέσως πετάχτηκε εδώ η μαντάμ. Κάνε μου ματάκια, κάνε μου ματάκια. Όχι, όχι, όχι. Το προηγούμενο σχόλιο από αυτό ήταν με το που το είπα αυτή την εξήγηση, πετάγει το Πέτρος. Δηλαδή, τι ρε, άμα νοικοκλίνουν τα μάτια μου, θα μου σηκώνεται. Και πετάγει την άλλη παιδιά, κάνε μου μετάκια, κάνε μου μετάκια. Ζω ένα δράμα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα δεν υποφέρει την κατάσταση. Έχουμε ξεφύγει. Εγώ φταίω για αυτό που διαβάζει. Τι που διαβάζω, οι άνθρωποι εδώ το εξηγούν μετά παρακάτω. Δεν μου λες, Πέτρο, ναι, έχω άλλη. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια? Ποια γάτα, γυναίκα. Γάτα λέω να σε κάψω. Δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ, είναι ο Γκάρφιλντ. Γκάρφιλντ. Ναι. Ναι. Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια? Ο Τόμ. Όχι, ο Μίκι Μάους. Ποια πάπια περπατάει στα δύο πόδια? Ο Ντόναλντ. Όλες οι βλάκες, ρε. Όλες οι πάπιες, ρε, βλάκα. Όλες οι πάπιες στα δύο περπατάνε. Βλάκα, δύο έχουν. Χαϊβάνι, αμέσως να ψαρώσεις.